Καλησπέρα παιδιά μου και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα FIFA βίντεο. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο τη σειρά Road to Glory. Όπω έχετε καταλάβει, η σειρά Road to Glory πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Έχουμε επανέλθει και ασχολούμαστε ακόμα περισσότερο από την αρχή με το κανονικό μα account και όχι με τον Νουμπά του FIFA Holic. Οπότε, σήμερα έχουμε ένα καινούριο icon πεκταρά στην ομάδα. Το περιμέναμε πώ και πώ. Το σύστημά μα έχει αλλάξει οπότε αυτό ο 5 θεωρώ ότι θα έρθει και θα κολλήσει τέλεια πάνω στο σύστημά μα. Το οποίο είναι 4-1-2-1-2 σε ρόμβο Οπότε χρειαζόμαστε κάτι πάρα πολύ καλό στα CM, Μιας και δεν έχουμε χρόνο να τρεχαρντάρουμε για να πάρουμε α, επιθετικό. Για να μην πω περισσότερα, θέλω να like, subscribe αν σας αρέσει το βίντεο. Θέλω να σα πω ότι την εβδομάδα έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα μαζί με τον Γκάρντο. Μια καινούργια σειρά ξεκινάει, κάτι πρωτότυπο. Ελπίζω να σα αρέσει, να αναμένετε για τη σειρά. Πάμε να πούμε στο βίντεο. Λοιπόν, παίκτε μου, πάμε να δούμε λίγο την ομάδα μα. Την οποία σα την έχω ξαναδείξει, η οποία είναι περίπου η ομάδα που θα παίξουμε αυτό το Weekend League. Είναι η ομάδα που βλέπετε εδώ πέρα. Έχω σκεφτεί να πάρω. Λεγκλέτ λέω με συγχωρείτε, βαράνθη θέση του Μιλιτάου και πολύ πιθανό να το κάνω κιόλα. Ο Καθόρλα κρατάει πάρα πολύ καλά, πολύ τον κράζεται. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο από τον Ντεγιόνγκ, ο οποίο δεν φαίνεται, είναι κάτω από το face cam μου εκεί στα δεξιά. Και το μεγάλο μου δίλημα είναι να διώξω Νεϊμάρ για να πάρω τον Μπελερό του The Final. Κάτι που δεν θα το κάνω και αυτό το Wokenil, θα το δώσω μια ευκαιρία. Επίση έχω Μανέ, ο οποίο είναι μια μεγάλη πολυτέλεια για Super Sub σε αυτήν την ομάδα. Δεν μπορώ να έχω 200k Super όταν όλη η ομάδα είναι τόσο χάλια. Ωστόσο. Σε αυτό το Wokenlink ξαναλέω θα συνεχίσω και θα παίζω έτσι. Έχουμε και 100k στην άκρη και τώρα πάμε να δούμε τα icon swaps. <coughs> τα οποία είναι. είναι εδώ πέρα. Αρχικά να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Άσο. Είναι φραγμποτικό, είναι viewer. Με βλέπετε εδώ και καιρό. Μιλάμε πάρα πολύ στο instagram και με βοήθησε να κάνω τα τελευταία swap. Και χωρί αυτόν, λόγω περιορισμένου χρόνου, δεν θα μπορούσα να έχω αυτόν τον παίκτη που θα έχω. Οπότε, για πάμε να δούμε ποιον θα έχουμε. Ζέντορφ Baby, ok Ξέρω ότι δεν είναι κάτι τρελό Αλλά ταιριάζει στην ομάδα μας Τελειά Είχαμε και πέρσι, πέρσι είχαμε τον Μιντ Ζέντορφ Ο οποίος μας κουβάλησε σε πάρα 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 πολλά μάτς Και ήταν αρκετά καλός Ωραία, ελπίζω και φέτος Να μας βοηθήσει εξίσου πολύ Η κάρτα του Ζέντορφ Όπως μας βοήθησε και πέρσι Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο Τα τα swap σε μια σειρά Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και τα δύο τελευταία Εδώ πέρα και τέλος, τελειώσαμε chat Λοιπόν, το κάνω, καλώς ήρθα στην ομάδα Επίση, θέλω να μου πείτε τι άλλα κόμπο μπορώ να κάνω. Να δω ίσω για ζαμπρότα. Να δω για Βαντερσάρ που είναι endgame κάρτα. Προ το παρόν, α απολαύσω το walkout του Ζέντορφ. Ο δεύτερο icon στην ομάδα. Καλώ ήρθε. CM ελπίζω να βοηθήσει, ελπίζω να μην ταγάρει Σίγουρα θα είναι ένα upgrade του De Jong, φαντάζομαι Είναι Icon, πόσο κακός να είναι Είναι ο Zedorf, ωραία Λοιπόν, chat, έρχεται στην ομάδα μου και θεωρώ ότι θα πάρει τη θέση του De Jong Σήμερα, γιατί Παρασκευή λίγο θα ανέβει το βίντεο Σήμερα Παρασκευή θα έχουμε uh, live Weekend League στις 3 Οπότε το βίντεο θα ανέβει κατά μία. Όσοι το δείτε, σας περιμένω 3 η ώρα στο live stream να κάνουμε χαμό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξαναδούμε την ομάδα μας και να δούμε τι αλλαγές μπορούμε να κάνουμε. Να τα δώσουμε τα 100k, λέτε chat, για να, να πάρουμε ίσως βαράν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα, ο Πρόμες θεωρώ ότι θα φύγει, γιατί εκεί πέρα δεν χρησιμεύει και πάρα πολύ με το σύστημα που παίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τα stats του. Έχει 4-4, high-high, ωραία, όμορφα. Έχει καλό pace, έχει καλό agility για CM, καλό balance, έχει καλό ball control, καλό dribbling και τα stats του όσον αφορά την άμυνα είναι αυτά που πρέπει να είναι για να κόβει και να είναι εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται να έχει κάτι τρελό. Επίσης, το strength του και το stamina του είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Συγκριτικά με τον De Jong, πάμε να δούμε λίγο τα stats του De Jong γιατί δεν τα θυμάμαι καθόλου. Ωραία. Δεν έχει κάτι τρελό ο De Jong παραπάνω. Τρελά καλύτερο. Ωραία. Όσον αφορά τα αμυντικά του stats. Uh, το pace του είναι λιγότερο. Το strength του είναι λιγότερο. Uh, έχει αυτός καλά, και αυτό καλά dribbling κτλ. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να πάρει τη θέση του De Jong ή τη θέση του Καθόρλα ο Ζέντροφ. Αυτό είναι ένα δίλημα. Θεωρώ. Θεωρώ θα πάρει τη θέση του De Jong. Νομίζω ότι θα του στον Ντεγιόνγκ. Θα το τεστάρουμε, θα παίξουμε μπάλα στο Weekend League. Θα είναι ένα try-hard Weekend League. Θέλω να το πάω όσο καλύτερα μπορώ. Θέλω να προπονηθώ, γιατί αύριο Σάββατο έχουμε τουρνουά Battlenet με Λενίκου, Οπότε σα περιμένω εκεί πέρα 11 ώρα το πρωί, όσοι τα αποσαλώνηκαν να τα πούμε, και να πάξουμε και αντίπαλοι. Λοιπόν, μάγκε μου, παίκτε μου αυτό το βίντεο. Περιμένω προτάσει από κάτω. Τι να κάνω με τον Neymar. Τον κρατάω, τον πουλάω. Μπείτε να δείτε και το live stream. Να δείτε πώ αποδίδει ο Neymar. Γιατί άμα είναι πολύ καλό, δεν υπάρχει λόγο. Καλύτερα να μαζέψουμε λεφτά για να πάρουμε κάτι καλύτερο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πουληθεί ο Mane. Ναι. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά μπαίνει σαν Super και δίνει άλλο αέρα στην ομάδα. Ωραία. Θεωρώ όμω ότι ένα βαράν εδώ πέρα είναι must. Είναι must. Όπω και να έχει, είναι beast. Ο Μπεγκέντερ μα τα χαλάει. Αν τη χαίναμε στον άλλο, το χθε όλα θα ήταν καλά, αλλά δυστυχώ πήραμε ό,τι παίρνουμε κάθε εβδομάδα. Όπω και να έχει, παίκτε μου, άφησα το βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε. Α... αν σα άρεσε, κάντε ένα like, δώστε subscribe. Όπω είπα, τα εβδομάδα θα έρθει μια τρελή σειρά με γκάριντο. Θα την απολαύσετε και εσεί. Θα την απολαύσουμε και εμεί σίγουρα. Θα είναι λίγο πιο κάφρικη. Οπότε, να είστε συντονισμένοι. Δευτέρα θα έχουμε το γύρισμα τη καινούργια σειρά. Τρίτη Τετάρτη θα έχουμε το βίντεο. Σπάστε και το κανάλι του Γκάριντο, δώστε το όσοι είστε καινούργοι subscribe, να πάει και αυτός να ανέβει να πάω μαζί 10k μέχρι το καλοκαίρι. Αυτά είχα να πω, παίκτες μου, τσάω, θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο.